Γεια σας, είμαι η Ζήνα Γουριότη και παρακολουθείτε τις ειδήσεις του Πρόνιος TV. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο γύρος των εσωκομματικών εκλογών του Πασόκ τελείωσε και βρήκε νικητή τον Νίκο Ανδρουλάκη και ως αντιπαλό του στο δεύτερο γύρο το Χαριδούκα με μεγάλο χαμένο τον Παύλο Γερουλάνο του οποίου η ο οφείλεται στην υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου. Με βάση τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων έγινε ότι είχε προβλεφθεί. Ωστόσο, η διαφορά των οκτώ μονάδων του Νίκου Ανδρουλάκη από το Χαριδούκα καθιστά τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη το απόλυτο φοβορή για επικράτηση για στο δεύτερο γύρο. Για να κερδίσει ο Χαριδούκα, πρέπει οι ψηφοφόροι του Παύλου Γερουλάνου και τη Άννα Διαμαντοπούλου να σπέσουν να ψηφίσουν το Δήμαρχο Αθηναίων. Όμω, κανεί από του δύο δεν έδωσε σήμα στου ψηφοφόρου του να ψηφίσουν τον Χαριδούκα. Ο Παύλο Γερουλάνο είπε ότι θεωρεί πω οι ψηφοφόροι δεν κατευθύνονται και πω όσοι πήγαν στην κάλπη και τον ψήφισαν το έκαναν αυτοβούλο και δεν του έσπρωξε κάποιο. Συμπέρασμα, δεν τον ενδιαφέρει ποιο από του δύο θα κερδίσει και ποιο θα είναι ο νέο πρόεδρο του Πασόκ. Η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε τα εξή. Πιστεύω βαθιά ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα εργαστούμε όλοι μαζί για το μεγάλο Πασόκ. Συμπέρασμα από τη στιγμή που μιλάει για ενότητα του Πασόκ είναι σαφέ ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κανέναν από του δύο υποψηφίου. Συνεπώ, οι ψηφοφόροι των δύο μεγάλων χαμένων με βάση τα ποσοστά δεν έχουν καμία κατευθυντήρια γραμμή για το τι θα πράξουν, που σημαίνει ότι μπορεί και να μην πάνε καν να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή και να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, ο Χαρισδούκα φαίνεται ότι ξεκινάει από δυσχερή θέση έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ανακοίνωσε το τέλο των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Καθώ, όπω ο ίδιο ομολόγησε, κάθε φορά στο τέλο του η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη θέση από ό,τι στην αρχή. Φυσικά εδώ δημιουργείται το ερώτημα, αφού στην κυβέρνηση το γνώριζαν αυτό, γιατί επαιδείωκαν ανούσιε διερευνητικέ επαφέ, όπου τίθεται προ συζήτηση μόνο τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Υπήρχε η λογική να ακολουθείται η αμερικανική πρακτική που λέει ότι κρατά τον εχθρό σου κοντά για να ξέρει τι κάνει. Φυσικά πρόκειται για μια αυταπάτη την οποία έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, απαντώντα σε ερώτηση σε συνέντευξη για το αν οι επικείμενε συναντήσει με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εντάσσονται στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, ο Γιώργο Γεραπετρίτη απάντησε χαρακτηριστικά. Σε σχέση με τι διερευνητικέ επαφέ, θα σα το πω απλά. Δεν σκοπεύουμε να πάμε στον 65ο γύρο. Επί 21 χρόνια και μετά από 64 γύρου διερευνητικών επαφών, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο συζήτηση με την Τουρκία. Όχι για την ουσία, αλλά ούτε καν για τη διαδικασία. Και αυτό που δυστυχώ έχει προκύψει είναι ότι συνήθω το τέλο κάθε γύρου μα έβρισκε ενίοτε σε χειρότερη θέση σε σχέση με την αρχή του. Ο Έλληνα υπουργό εξωτερικών παραδέχτηκε λοιπόν ότι δεν υπήρχε καν τυπική συζήτηση για τη διαδικασία. Απλά οι Τούρκοι έθεταν κάθε φορά τι νέε απαιτήσει του. Και αυτό ακριβώ έχει καταγραφεί: Οι τουρκικέ απαιτήσει και ότι η Ελλάδα τη συζητούσε διαπραγματευόταν. Το τέλο των διερευνητικών επαφών Ελλάδα-Τουρκία σημαίνει και το τέλο μια ολόκληρη διαδικασία που συμφωνήθηκε το Μάρτιο του 2002 στο πλαίσιο τη ελληνοτουρκική προσέγγιση, που εγκαινιάστηκε το 1999. Το πρόβλημα σε όλο αυτό είναι ότι η Ελλάδα δεν κέρδισε τίποτα και απέναντία ζημιώθηκε. Ωστόσο, το ότι έπαψαν οι διερευνητικέ επαφέ δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν διατρέχει κίνδυνο από την εξωτερική πολιτική τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία θέλει να λύσει άμεσα το θέμα των θαλάσσιων ζωνών και τη υφαλοκρηπίδα. Καμία συνταρακτική αλλαγή δεν αναμένεται σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που να είναι ικανή να δημιουργήσει απειλή στην κυριαρχία τη κυβέρνηση Μητσοτάκη και γι' αυτό το λόγο δεν αποκλείονται οι προώρε εκλογέ στην Άνοιξη. Υπάρχουν τρία σενάρια που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ακόλουθο διάστημα και να επιτρέπουν τη διενέργεια εκλογών ανώδυνα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο πρώτο σενάριο πραγματοποιείται διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε θα έχουν διαγράψει το Στέφανο Κασελάκη πριν τις ισοκομματικές εκλογές, είτε παραμείνει μέχρι αυτές να πραγματοποιηθούν και τις κερδίσει όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Η διαγραφή του θα πραγματοποιηθεί αν το αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εάν διαγραφεί ο Στέφανο Κασελάκη, θα προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματο και θα τον ακολουθήσει μεγάλη μερίδα του κόμματο του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, αν ο Νίκο Ανδρουλάκη, όπω όλα δείχνουν, κερδίσει ξανά την Προεδρία του Πασόκ, ο ίδιο εκφράζει μόνο τους τρεις από τους εφτά ψηφοφόρους του τρει από του 7 ψηφοφόρου του κόμματο. Εάν λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εξέλθουν από τι ισοκομματικέ διαδικασίε πιο αδύναμα από ό,τι πριν, αυτό θα καταστήσει ακόμα και το εγχείρημα μια ενωμένη κεντροαριστερά ανεφουσία. Η μόνη σωτηρία για τα δύο κόμματα θα ήταν εάν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υποψήφιο ο Διονύσης Τεμπονέρα και στο ΠΑΣΟΚ είχε περάσει στο δεύτερο γύρο Παύλο Γερουλάνο. Στην πρώτη περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρέμενε ενωμένο και θα αποκτούσε νέα δυναμική, όπω το ίδιο ακριβώ θα συνέβαινε και στη δεύτερη περίπτωση. Το δεύτερο σενάριο που μπορεί να οδηγήσει σε εκλογέ την Άνοιξη είναι να έχει γιγαντώσει η εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο κοινοβουλευτική ομάδα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τότε για να του καταστήλει, θα προκηρύξει προώρε εκλογέ με οποιαδήποτε αιτιολογία. Το τρίτο σενάριο έχει να κάνει με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν προτείνει την Κατερίνα Σακελαροπούλου είναι δεδομένο ότι η επιλογή της θα υπερψηφιστεί από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Μπορεί όμως να θέλει να κάψει Κώστα Καραμαλή Αντώνη Σαμαρά προτείνοντάς τους για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να μην τους δεχτούν τα υπόλοιπα κόμματα, κάτι πάρα πολύ πιθανό ειδικά στην περίπτωση του δεύτερου. Χαρις και Νίκος Ανδρουλάκη είναι οι μεγάλοι νικητέ του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών του Πασόκ και ένα εκ των δύο θα κερδίσει την ηγεσία του κόμματο. Αλλά το ζήτημα είναι αν θα κερδίσει και το στίχημα τη μεγάλη κεντροαριστερά. Μέχρι και λίγο πριν τι εσωκομματικέ εκλογέ, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του κόμματο έλεγε πω θέλει αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε με σαφήνεια στην κάλπη. Όπω και να έχει και όποιο και να κερδίσει την επόμενη μέρα, θα πρέπει να ενώσει το χώρο τη κεντροαριστερά στο πρόσωπό του. Μόνο που για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να πετύχει και την ουσιαστική ένωση με το ΣΥΡΙΖΑ, Καθώς τα δύο κόμματα λεύουν ψήφου από την ίδια δεξαμενή. Θα πει κάποιο πω και στο παρελθόν υπήρχαν κόμματα στο χώρο τη κεντροαριστερά τα οποία διέθεταν κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε ούτε το Πασόκ ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν τι εκλογέ και να σχηματίσουν κυβερνήσει. Μόνο που σε σχέση με τότε υπάρχει μια ουσιώδη διαφορά. Τα κόμματα που μοιράζονται τι ψήφου τη κεντροαριστερά δεν είναι πλέον δύο, αλλά τρία. Και αυτό διότι η νέα δημοκρατία του κυριακού Μητσοτάκη είναι μεν τύπη ορίζεται ω δεξιοκόμμα, αλλά με βάση την ασκούμενη πολιτική και το πολιτικό στίγμα που έχει επιλέξει από το 2016 και μετά, ουσιαστικά κατατάσσεται στην κεντροαριστερά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023 παρά τη δυσαρέσκεια των παραδοσιακών ψηφοφόρων της, που στράφηκαν στην αποχή ή σε δεξιά κόμματα. Έτσι λοιπόν, η νέα ηγεσία του Πασόκ, ακόμα και αν αυτή είναι παλιά στο ενδεχόμενο νίκη του Νικουανδρουλάκη, θα έχει το δύσκολο έργο να δημιουργήσει σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ και να πείσει του ψηφοφόρου τη κεντροαριστερά, που αυτή τη στιγμή επιλέγουν Νέα Δημοκρατία, να επιστρέψουν στο φυσικό του χώρο. Φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί και από την ηγεσία που θα έχει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μιχάλης Κατρίνης με 6,03% και η Νάντια για να με 2,29% που απέσπασαν στις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ θεωρείται σίγουρο ότι θα στηρίξουν το Χαριδούκα στο δεύτερο γύρο. Το ζήτημα είναι τι θα πράξουν οι άλλοι δύο, δηλαδή ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου θεωρείται βέβαιο ότι θα στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη καθώς η εκλογή του ξανά στην Προεδρία του κόμματο βολεύει το Μαξίμου και οι ψηφοφόροι της έχουν διπλή ταυτότητα, δηλαδή ψηφίζουν και το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσο για τον Παύλο Γερουλάνο που ήρθε τρίτο με διαφορά 858 ψήφων και συνολικά πέσπασε το ποσοστό του 21,12%, ο ίδιο κοιτάζει την επόμενη μέρα, καθώ είναι βέβαιο ότι και στι επόμενε εκλογέ θα υποστεί τα. Για να το πούμε πιο κόμψα, δεν πρόκειται να έχουν τα αποτελέσματα που προσδοκούν, αφού δεν αλλάζει τίποτα το ουσιαστικό. Έχει βάλει λοιπόν υποθήκη για το μέλλον και μάλλον θα στηρίξει και αυτό τον Νικό Ανδρουλάκη, καθώ είναι κάτι το οποίο τον συμφέρει πολιτικά στην τα τελικά αποτελέσματα αναδεικνύουν νικητή για τον πρώτο γύρο του Πασόκ τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος λαμβάνει 29,64% και ακολουθεί ο Χαρισδούκας με 21,41%. Τρίτος ο Πάβλος Γερουλάνος με 21,12% και μετά η Άννα Διαμαντοπούλου με 19,52%. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κατρίνης με 6,03% και η Νάντια Γιανακοπούλου με 2,29%. Η διαφορά ανάμεσα στο Χάρι Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο είναι 858 ψήφοι. Δηλώσει έκαναν όλοι οι υποψήφοι στι εκλογέ του Πασόκ. Όπω τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκο Ανδρουλάκη, θέλω να ευχαριστήσω του εκατοντάδε χιλιάδε πολίτε που μα τίμησαν με τη συμμετοχή του και μα γέμισαν ελπίδα και δύναμη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνυποψηφίου μου γιατί είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία με πραγματικά πολιτικό πολιτισμό με ήθος και σοβαρότητα. Η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε πω πιστεύω βαθιά ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα εργαστούμε όλοι μαζί για το μεγάλο Πασόκ. Από την πλευρά τη, η Νάντια Γιανακοπούλου δήλωσε: Δρέπουμε του καρπού τη μεγάλη προσπάθεια που ζήτησα το βράδυ των ευρωεκλογών. Ο Μιχάλη Κατρίνη είπε: Θέλω να ευχαριστήσω του πάνω από 300.000 δημοκρατικού πολίτε που με τη συμμετοχή του δυναμώνουν το κίνημά μα. Παράλληλα, συνεχάρη του δύο συνυποψηφίου που πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Στι πρώτε του δηλώσει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Παύλο Γερουλάνο ανέφερε: Τα μέλη και οι φίλοι του Πασόκ μίλησαν και η απόφασή του είναι σεβαστή. Θέλω να συγχαρώ του Ανδρουλάκη και Δούκα και όλου του συνυποψηφίου μου για τον εξαιρετικό αγώνα που έκανε το Πασόκ. Εμφανώ συγκινημένο και ερωτηθεί αν θα στηρίξει κάποιον εκ των δύο υποψηφίων, είπε ότι θεωρεί πω οι ψηφοφόροι δεν κατευθύνονται και πω όσοι πήγαν στην κάλπη και τον ψήφισαν το έκαναν αυτοβούλο και δεν του έσπρωξε κάποιο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η διαδικασία έκανε καλό στο Πασόκ που θα διεκδικήσει την νίκη στι επόμενε εκλογέ. Αύριο ξεκινάει μια νέα μέρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Χαρισδούκα είπε πω είναι μια μεγάλη μέρα για τη δημοκρατική παράταξη. Ο κύριος Ζούκα ευχαρίστησε από καρδιά, όπω είπε, του 300.000 φίλου και μέλη του κόμματο που πήγαν στι κάλπε, καθώ και του συνυποψηφίου του που γύρισαν κάθε γωνιά τη Ελλάδα για να ενισχύσουν το Πασόκ. Κύριε Μητσοτάκη, να σα πω κάτι. Δεν φοβούμαι να σα ακούω. Ποτέ δεν έχετε κατορθώσει να διαμορφώσετε μια λογική, ένα λόγο άρτη που να μην περιέχει ουσιαστικές ύβρις. Αν και έχετε πάντοτε δίπλα σας ικανούς συνεργάτες, σας το έχω ξαναπεί. Και όταν μιλάτε για ύβρις, εγώ ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη δεν χρησιμοποίησα σε βάρος σας. Και αν... Παρακαλώ, άλλ... παρακαλώ Έχει κύριε, άλλης... κύριε είναι... παρακαλώ η μνήμη, η μνήμη της μεγάλη προδοσία του 1965. <συλίξε> Είναι η μνήμη τη μεγάλη προδοσία. <συλίξε> Κύριε Μητσοτάκη, να μιλήσετε όσο θέλετε. Όσο περισσότερο ομιλείτε, τόσο περισσότερο κάνετε σαφές ότι μόνο το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα έχει πρόγραμμα και λύση για τα προβλήματα της χώρας. Калиник-то сейчас. Συμφωνικό ήταν το περάσμα τη κακοκαιρία Κασάνδρα, καθώ νεκρό εντοπίστηκε 50 διάχρονο φύλακα επιχείρηση, ο οποίο αγνοούνταν στην περιοχή Λεπενού Αγρινίου μετά τι έντονε βροχοπτώσει. Ο άτυχο άνδρα, πατέρα ενό παιδιού, βρέθηκε σε απόσταση 6-7 χιλιόμετρων από το σημείο όπου βρισκόταν το φυλάκιό του, κοντά στο χωριό Στράτο. Η σωρός του, σύμφωνα με πληροφορίε, εντοπίστηκε δίπλα σε κορμό δέντρου, από το οποίο μάλλον επιχείρησε να πιαστεί προσπαθώντα απεγνωσμένα να σωθεί από τη μανία του Χιμάρου. Τον εντόπισαν άνδρε τη ομάδα Ορμητικών νερών τη 6 που επιχειρούσαν στην περιοχή. Εικάζεται ότι παρασύρθηκε μαζί με το φυλάκι από τα ορμητικά νερά του Χιμάρου που έσπασε. Το φυλάκι του 50 χρονου υπαλλήλου επιχείρηση Παρασκευή Πίσα που βρισκόταν δίπλα στην του Χιμάρου παρασύρθηκε χωρί ωστόσο να ήταν γνωστό αν ο ίδιο βρισκόταν στο σημείο τη συγκεκριμένη στιγμή. Όπω ανέφερε στο Earth News, ο δίδυμο αδερφό του που παρακολουθεί από κοντά την πορεία των ερευνών, ο ατύχο άνδρα είχε επικοινωνήσει με συναδελφό του, στον οποίο φέρεται να είπε ότι έβρεχε πολύ και ότι είχε φουσκώσει ο χήμαρο. Εκτότε δεν είχε άλλη επικοινωνία και το κινητό του τηλέφωνο ήταν κλειστό. Η σχηρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε την Αττική λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας. Ο σεισμός σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Θήβας και ήταν μεγέθους 4,4 ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα, με κατοίκου των δυτικών προαστίων να κάνουν λόγο για σύντομο, ελαφρύ κούνημα. Ο σεισμό έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε πολλέ περιοχέ τη Αθήνα, όπω τη μεταμόρφωση στο Ήλιο και στο Μοσχάτο. Ο σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο σημείωσε πω το Ευρωμεσογειακό Κέντρο δίνει το σεισμό στα 4,8 ρίχτερ. Σημειώνεται πω λίγη ώρα αργότερα το Ευρωμεσογειακό αναθεώρησε το μέγεθο του σεισμού στα 4,5 ρίχτερ. Νωρίτερα σημειώθηκε ακόμα ένα σεισμός παρόμοιου μεγέθους ανατολικά της Κρήτης. Η Βρήκε έχει προκαλέσει υπόθεση σεξουαλική κακοποίηση πατέρα στι δύο ανήλικε κόρε του που απασχολεί τι ανακριτικέ αρχέ στο νησί τη Κύρου. Καθώ όπω φαίνεται, τι απειλεί και τι εκφοβίζει επειδή τον κατήγγειλαν. Η συνήγορο τη μητέρα των ανήλικων κοριτσιών ανέφερε για την υπόθεση τα εξή: Επιτακτική και άμεση ανάγκη προστασία των κοριτσιών από τη δικαιοσύνη. Πράγμα που θα επιτευχθεί μόνο με την προφυλάκηση του κατηγορουμένου ο οποίο ακόμη και μετά την αποκάλυψη των πραξεών του έχει το θράσο να απειλεί και να εκφοβίζει τη μητέρα και τα κορίτσια που βρήκαν την ψυχική δύναμη να τον καταγγείλουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από το αστυνομικό τμήμα του νησιού, στι 22 Σεπτεμβρίου ο πατέρα παρουσιάστηκε στου αστυνομικού και κατέθεσε ότι στι 19 Σεπτεμβρίου και ενώ βρισκόταν στο αγροκτημά του μαζί με την ανηλική κόρη του, τη αφαίρεσε τα ρούχα, την πήρε αγκαλιά και άρχισε να τη φυλάει στο λαιμό. Οι αστυνομικοί κάλεσαν για κατάθεση τη σύζυγό του και μητέρα τη μικρή, η οποία κατέθεσε ενόρκο ότι αν η ανηλική κόρη τη τη εκμυστηρεύτηκε τα όσα ισχυρίστηκε ο πατέρα τη και επιπροσθέτω ότι ήταν και εκείνο γυμνό και έκανε σεξουαλικέ κινήσει πάνω τη, χωρί όμω να προχωρήσει περαιτέρω. Στη συνέχεια, οι αστυνομικέ αρχέ πήραν κατάθεση από τη δεύτερη μεγαλύτερη κόρη του, η οποία ανέφερε ότι πριν αρκετά χρόνια σε ηλικία 6 ετών και ενώ ήταν στο σπίτι του. Ο πατέρας της την είχε πάρει από τον καναπέ που κοιμόταν, τη μετέφερε στην κρεβατοκαμαρά της, έβγαλε την πιτζάμα και το εισόρχο και έκανε επίσης σεξουαλικές κινήσεις πάνω της. Όπως ανέφερε η ανήλικη, πράξη αυτή έγινε ακόμη τρεις φορές την ίδια περίοδο. Σε κατάθεσή του, ο κατηγορούμενο ανέφερε στου αστυνομικού ότι κάποιε στιγμέ τον πιάνει πανικό και δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του και πιστεύει ότι χρήζει ιατρική βοήθεια παραδέχτηκε ότι βρισκόμενο στο αγροκτήμα του και ενώ είχε πάει με την κόρη του να ταΐσουν τα ζώα, τη έβγαλε το σορτσάκι και το εσόρχο και άρχισε να την αγκαλιάζει και να τη φυλάει. Αλλά μόλι συνειδητοποίησε τι πάει να κάνει, αποτραβήχτηκε, έντυσε την κόρη του και επέστρεψαν στο σπίτι. Ο ίδιο ανέφερε επίση ότι κατανοεί τη βαρύτητα τη πράξη του και για τον λόγο αυτό προσήλθε μόνο του στο αστυνομικό τμήμα για να το αναφέρει. Καμπάνα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για φοροδιαφυγή επέβαλε στο ξακού στον άμμο της Μικόνου η ανεξάρτητη αρχή δημοσιών εσόδων. Το πρόστιμο στον άμμο επιβλήθηκε μετά από έλεγχο της ΑΔΕ ειδικού λογισμικού, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν δεκάδες παραβάσεις φοροδιαφυγής από τους διαχειριστές της επιχείρησης. Οι πράξει για τι οποίε επιβλήθηκε η καμπάνα στον Άμο αφορούν τι χρήσει των φορολογικών ετών 2018-2019, ενώ συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη, κάτι που σημαίνει πω το πρόστιμο μπορεί να αυξηθεί εάν εντοπιστούν επιπλέον παραβάσει. Σημειώνεται πω στον Άμο συμμετέχει σε ποσοστό 45% το αραβικό φαντ ADMO, το οποίο δηλώνει άγνοια για τι παραβάσει και ζητά από του ελεγκτέ τη ΑΔΕ να φτάσουν μέχρι τέλου τον έλεγχο. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, για το έτος 2018-2019 τον άμμος Restaurant by the Sea με το ονομάστηκε εφνιδίως σε ζεντεσαιστίες της ΑΕ, ενώ δεν απέδωσε ΦΠΑ, ΦΜΗ, χαρτόσημα και φόρο εισοδήματος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο Ηλίας Ψινάκης στα ξημερώματα της Δευτέρας, 7 Οκτωβρίου. Ο Ηλίας Ψινάκης βρισκόταν μόνος του στο αυτοκίνητό του και κατευθυνόταν προς το μαραθώνα όπου βρίσκεται το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ένα βαρέο όχημα έκανε προσπέραση μπαίνοντα στη δική του λωρίδα κυκλοφορία και έκανε ελιγμό προκειμένου να γλιτώσει τη μετοπική σύγκρουση. Όπω φαίνεται σε φωτογραφίε, το αυτοκίνητό του εξετράπη τη πορεία του, βγήκε από το δόστρωμα, έπεσε σε παρακείμενο χωράφι και προσέκρουσε σε κολόνα τη ΔΕΗ. Ο Ηλίας Ψινάκη έλαβε άμεσα βοήθεια από τους της προσωπικής του συνοδηγού τη προσωπική του ασφάλεια, οι οποίοι ακολουθούσαν από πίσω με το δικό του όχημα αμέσω μόλι αντιλήφθηκαν τι συνέβη. Ο πρώην Δήμαρχο Μαραθώνα είναι καλά στην υγεία του. Ο Ντόναλτ Τραμπ, έχοντα το πλευρό του και τον Έλλον Μάσκ, επέστρεψε στι εγκαταστάσει του Butler Farm Show στην Πενσιλβάνια για να ολοκληρώσει τη συγκέντρωση που διακόπηκε πριν από 12 εβδομάδε, όταν ο πρώην πρόεδρο δέχθηκε μια σφαίρα που τον πήρε ξιστά στο αυτί από τον Τόμα Κρούξ, ο οποίο επιχείρησε να τον δολοφονήσει ανοίγοντα πύρα από την κορυφή ενό κοντινού κτηρίου. Από την αποπειρά δολοφονία του Ντόναλτ Τραμπ, σκοτώθηκε ένα πυροσβέστη και τραυματίστηκαν άλλοι δύο άνθρωποι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Πενσιλβάνια. Αγαπάμε την Πενσιλβάνια, είπε ο αρχηγό των Ρεπουμπλικανών υπό συνεχές χειροκρότημα σε ένα χώρο που είχε γεμίσει, ενώ πλέον στεκόταν μπροστά από Αλεξίσφαιρα Τζάμια, στο ακριβέ σημείο που πυροβοληθήκε πριν από σχεδόν τρει μήνε. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διέκοψε για ένα λεπτό συγγύη ώστε να αποτίσει φόρο τιμή στον Κόρεϊ Κομπερατόρε, τον 50χρονο πυροσβέστη που σκοτώθηκε από τι σφαίρε του επίδοξου δολοφόνου, ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει τη σύζυγο και τις κόρες του από τα πυρά. Κάποια στιγμή ο 78 χρονος πρώην πρόεδρος καλωσόρισε στη σκηνή των ιδιοκτήτη του X, τη SpaceX και τη Tesla, Elon Musk, ο οποίο έστειλε το δικό του μήνυμα για το διακύβευμα των εκλογών. Η Καμαλαχάρη δεν έχει ιδέα τι να πει όταν η οθόνη στην οποία εμφανίζονταν η προσχεδιασμένη προεκλογική τη ομιλία έπαψε να λειτουργεί, και γι' αυτό επαναλάβανε συνεχώ 32 ημέρε. Για την ακρίβεια, επανέλαβε τη φράση τέσσερι φορές συν μία ακόμα, σκέτο τον αριθμό 32, συνολικά πέντε φορέ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Όπω τόνισε, θυμάστε τον αριθμό του 32 σήμερα. Έχουμε 32 μέρε μέχρι τι εκλογέ. Λοιπόν. 32 ημέρες. 32 ημέρες. Εντάξει, έχουμε κάποιες δουλειές να κάνουμε. Έχουμε κάποιες δουλειές. Εντάξει, 32 ημέρες. Και ξέρουμε ότι θα το κάνουμε και θα είναι ένας πολύ σκληρός αγώνας μέχρι το τέλος. Η εικόνα ήταν πολύ κακή καθώς έδειξε ότι η αντιπρόεδρος δεν είναι ικανή να μιλήσει από μόνη της και να συντάξει δικές της φράσεις και προτάσεις. Με λίγα λόγια της λείπουν ιδέες, λέξεις και σκέψεις. Η ίδια επανέλαβε τη φράση τόσες φορές γιατί έψαχνε τρόπο να καλύψει το αμήχανο κενό μέχρι να λειτουργήσει και πάλι η οθόνη του υποβολέα. Στι σφοδρού αεροπορικού βομβαρδισμού προχώρησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε κατά στόχων των Χούθη τη Ιεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Επιτελείο, επλήγησαν τουλάχιστον 15 στόχοι των Χούθη. Η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή ανέφερε σε ανάρτησή τη στην Πλατφόρμα X ότι οι στόχοι συνδέονταν με τι στρατιωτικέ δυνατότητε των Χούθη, χωρί να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για ραντάρ, εκτοξευτέ ή βάσει μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι Χούθοι έχουν εξαπολύσει σχεδόν 100 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον περασμένο Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης όπως λένε προς του Παλαιστίνιους της Γάζας. Δύο από τα πλοία βυθίστηκαν και τουλάχιστον τέσσερι ναυτικοί έχουν σκοτωθεί. Όπω αναφέρει το Reuters, δύο Ιρανοί επίσημοι αναφέρουν ότι ο διοικητή του σώματο των φρουρών τη Επανάσταση, στρατηγό Εσμαήλ Κάνι, ο οποίο είχε ταξιδέψει στο Λίβανο και πιο συγκεκριμένα στη Βηρητό, αμέσω μετά το θάνατο του Χασάν Ράλα έχει εξαφανιστεί. Καθώ δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και τα ίχνη του αγνοούνται. Σε ένα σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό τη Χάιφα από τη Χεσμολάχ υπάρχουν αναφορέ για τραυματίε. Για πρώτη φορά η σιητική οργάνωση έχει στοχεύσει σε κατοικημένη περιοχή. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες και αρκετούς ακόμα ελαφρά. Την ίδια στιγμή που το Ισραήλ προετοιμάζει τα αντίπεινα στα οποία εννοεί να προχωρήσει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη δείχνει πλέον να είναι έτοιμη για όλα, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τη χώρα να μιλά για πλήρη πόλεμο με το Τελαβίβ. Το Ιράν ανέφερε σε διπλωμάτε ότι πλέον δεν ενδιαφέρεται αν χτύπημα εναντίον του Ισραήλ μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη πόλεμο. Αυτό όμως που πρέπει να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία είναι η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Κοινοβουλίου που έβαλε πολλού στο κάδρο λέγοντας «Εάν ξέρατε τι ετοιμάζουμε εναντίον σας, θα σταματούσατε να απειλείτε το Ιράν την ίδια στιγμή». Και λίγη ώρα μετά το Bloomberg ανέφερε ότι το Ιράν μπορεί να κλείσει τα ασθενά του ορμούς. Μάλιστα τα Ιρανικά πετρελαιοφόρα αποχώρησαν από τον Ισί Κάρκ που είναι το κύριο κέντρο μεταφοράς πετρελαίου. Σε όλες όμω τη κρίση στη Μέση Ανατολή, το ερώτημα επανατίθεται, καθώ τα στενά του Ορμού, ο πορθμό ανάμεσα στον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο, είναι το μόνο θαλάσσιο πέρασμα για τον Περσικό κόλπο και γι' αυτό έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία. Στο στενότερο σημείο του, τα στενά έχουν πλάτο 29 ναυτικά μίλια, περίπου το 35% του πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσση παγκοσμίω και το 30% των φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου περνούν από τα στενά του Ορμού. Οι μόνος διέξοδοι είναι ο αγωγό αργού τη Σαουδική Αραβία από την Ανατολή προ τη Δύση και ένα αγωγό που συνδέει τα κοιτάσματα πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το λιμάνι τη Φουτζέιρα, όπω ανέφερε η έκθεση. μια σεισμική δόνηση 4 με 4,5 βαθμό τη κλίμακα Ρίχτερ σε ερημική τοποθεσία του Βορείου Ιράν έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώ πολλοί διαδίδουν ότι το γεωλογικό φαινόμενο ίσω συνδέεται με κάποια πυρηνική δοκιμή του Ιράν, σε μια φημολογία που σαφώ συνδέεται και με το επικείμενο κτύπημα του Ισραήλ. Το Ισραήλ επανειλημμένα όταν προτίθεται να κτυπήσει το Ιράν διασπείρει φήμες για ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα που όμως δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και ήταν μεταξύ 4,1 και 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Η τοποθεσία που σημειώθηκε η δόνηση είναι η έρημος Νταστεκαβίρ, μια μεγάλη έρημος που βρίσκεται στη μέση του ιρανικού οροπεδίου. Είναι περίπου 800 χιλιόμετρα σε μήκος και 320 χιλιόμετρα σε πλάτος με συνολική έκταση περίπου 77.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθιστώντας την την 24η μεγαλύτερη έρημο στον κόσμο. Αν και το Ιράν έχει χτυπηθεί πολλέ φορέ από σεισμού και μάλιστα μεγάλου και καταστροφικού, η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει πλούσιο ιστορικό σεισμικών δονήσεων. Και έτσι η φημολογία για τη δόνηση αυτή με το σε εξέλιξη πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι έντονη. Για την ώρα η μόνη χώρα που επιβεβαιωμένα έχει πυρηνικά στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Όλα δείχνουν έτοιμα για την Ισραηλινή επιδρομή στο Ιράν και πιθανό και στα συμμαχικά του κράτη, με τον ενέριο χώρο στη Μέση Ανατολή να έχει εκενωθεί από επιβατικά αεροσκάφη, ενώ έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βηρητού. Πληροφορίε αναφέρουν ότι το χτύπημα αντιπίνων του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει αναβληθεί λόγω αβεβαιότητα σχετικά με τι συνέπειε τη επίθεση. Στην ίδια κατεύθυνση και μια άλλη πληροφορία. Άνοιξαν τα Ιρανικά αεροδρόμια, δήλωσε ο εκπρόσωπο του Οργανισμού Πολιτική Αεροπορία τη χώρα Τζαφάρ Γιαζερλού. Πάντω, η εικόνα στου εναίρειου χώρου Λιβάνου, Συρία και Ιράκ δείχνει πω έχουν απαγορευθεί οι πτήσει. Μετακινήσεις Ιρανικών αντιεροπορικών συστημάτων γύρω από στρατηγικές θέσεις, διασπορά του Ιρανικού ναυτικού και ετοιμότητα εκτόξευσης των Ιρανικών βαλιστικών όπλων καταγράφεται, ενώ ένα ρωσικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου πετά στην Κασπία θάλασσα εντός του ρωσικού ενέριου χώρου και ελέγχει μεγάλο μέρος του Ιράν. Οι σιρήνες ήχησαν στη βόρεια Ισραηλίνη παράκτια πόλη της Χάιφα και σε κοντινές πόλεις εν μέσω της Ισραηλινής επίθεσης από το Λίβανο. Ναι, σιρήνες ήχουν στο Κυριάτσμόνα και σε κοντινές πόλεις στα βόρεια σύνορα. Δολοφονήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου ο Δήμαρχο στην περιοχή Τσιλπανσίνγκο, πρωτεύουσα τη πολιτεία Γκερέρο, στο νότιο Μεξικό. Η είδηση έγινε γνωστή σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την κυβερνήτη Εύελιν Σαλγκάδο και έναν αξιωματούχο τη πολιτική συμμαχία τη αντιπολίτευση. Η κυβερνήτη ανέφερε μέσω του εξ Καταδικάζω κατηγορηματικά το φόνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τη Τσιλπανσίνγκο, του Αλεχάνδρου Άρκο Καταλάν, τον οποίο επιβεβαίωσε η Γενική Εισαγγελία. Ο 43χρονο δήμαρχο είχε εκλεγεί και είχε προχωρήσει στην ανάληψη των καθηκόντων του πριν 6 ημέρε. Ωστόσο, αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του τοποθετήθηκε στη σκεπή ενό μικρού φορτηγού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δολοφονία και ο αποκεφαλισμό του δημάρχου Αλεχάνδρου Άρκο Καταλάν θα απασχολήσει την κυβέρνηση τη χώρα το επόμενο διάστημα, καθώ θα τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση το ζήτημα τη εθνική ασφάλεια στο Μεξικό. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 28 ετών άφησε ο Σάμι Μπάσο, ο άνδρα ο οποίο έζησε περισσότερο από κάθε άλλο ασθενή με το σύνδρομο τη προγυρία. Πρόκειται για σπάνιο σύνδρομο το οποίο προκαλεί προώρη γύρανση του οργανισμού. Οι γιατροί είχαν πει στου γονεί του Μπάσο ότι θα ζούσε το πολύ μέχρι τα 13 του χρόνια. Εκείνοι όμω αναζήτησαν αμέσω τη βοήθεια επιστημόνων στην Ευρώπη και ιδίω στην Αμερική, όπου η έρευνα έχει πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο. Ο Σάμι Μπάσο, με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή τη Βιτσέντσα, σπούδασε ιατρικέ και, και δημιούργησε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αντικείμενο την ασθένεια από την οποία υπέφερε, με στόχο την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των πολιτών. Πριν πέντε χρόνια είχε τιμηθεί από τον Ιταλό πρόεδρο τη Δημοκρατία Σερτζιο Ματαρέλα με τον τίτλο του Υπότιτη Ιταλική Αβασίλευτη Δημοκρατία. Η Άγκυρα τρέχει το πρόγραμμα των πυράβλων Τσέγκ ενώ εφαρμόζει σχέδιο για τη βελτιστοποίηση της εμβελιάς τους έως και 3.000 χιλιόμετρα σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τουράνο Γκουζ. Μάλιστα βάσει αυτών των εξοπλισμών υπάρχει άμεση δυνατότητα της Τουρκίας για ραγδαία αλλαγή τη δυναμικής της σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπρόσθετα μεταξύ άλλων, ο ίδιο δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Τουρκία έχει την ικανότητα να χτυπά στόχους απευθείας με του βαλιστικού πυράβλους της, διασφαλίζοντας ότι οι περιοχές Μιαμάχους θα παραμένουν αλόβητες. Ο πύραυλο Σέγγεν είναι ζωτική σημασία για την ενίσχυση τη περιφερειακή ασφάλεια και τη στρατηγική αποτροπή τη Τουρκία. Ο πύραυλο μαζί με τα υπάρχοντα συστήματα βαλιστικών πυράβλων τύπου Μπόρα και το Ταϊφούν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει σημαντικά τη δυναμική τη περιφερειακή ισχύω, ενώ ενισχύει τη στρατιωτική ικανότητα τη Τουρκία επιτρέποντά τη να υιοθετήσει μια πιο δυναμική στάση εναντί πιθανών απειλών και να πετύχει του στρατηγικού τη στόχου. Σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου του Μπράουν με θέμα κόστος πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δαπανήσει σχεδόν 18 δισεκατομμύρια δολάρια για παροχή εξοπλισμού και στρατιωτικής αρρωγής προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, εκτός από αυτά τα χρήματα, οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν υποστήριξαν ότι στα ευρήματά τους δεν συγκαταλέγονται άλλα 4,86 εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν για τη συγκρότηση αποστολής του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού και την προστασία εμπορικών πλοίων από τους Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίοι έχουν συνάψει συμμαχίες με τη Χαμάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα αυτά έρχονται σε απόλυτη συνεννόηση με δημοσίευμα από το Associated Press σχετικά με τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι Αμερικανοί με το Ισραήλ. Σε σχετικό του δημοσίευμα, το Associated Press αναφέρει πως οι Ηνωμένε Πολιτείε δεσμεύτηκαν να παρέχουν δισεκατομμύρια στη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ και την Αίγυπτο κάθε χρόνο, όταν οι δύο χώρε υπέγραψαν μεταξύ του την Ειρηνευτική Συνθήκη του 1979 με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκτό αυτού, έχει επισυναυθεί μια ακόμη συμφωνία από την κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία καθόρισε το ετήσιο πόσο για το Ισραήλ σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε πω το Ισραήλ έχει λάβει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Αμερικάνοι είχαν αποστείλει 34.000 στρατιώτε στη Μέση Ανατολή την ημέρα που η Χαμά έσπασε τα οδοφράγματα γύρω από τη Γάζα για να επιτηθεί στο Ισραήλ. Η Ρωσία απάντησε με επίσημο τρόπο σε βιλική ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας στο διάγγελμα Νετανιάχου για την επικείμενη επίθεση στο Ιράν. Η Ρωσία παρακολουθεί στενά τις σοβαρά επιδεινούμενες συνθήκες στη Μέση Ανατολή και υπογραφή Κρεμλίνο, δηλαδή Βλάντιμιρ Πούτιν. Τι σημαίνει παραπάνω δήλωση Πρώτον, πω ό,τι κάνει το Ισραήλ παρακολουθούνται, καταγράφονται και οι απαντήσει από τη Ρωσία θα δοθούν. Δεύτερον, ότι είναι βέβαιη η απάντηση από πλευρά Ρωσία και θεωρείται ακόμη πιο βέβαιη η απάντηση και τη Κίνα. Mm -hmm. Το Πεκίνο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ομαλή ροή πετρελαίου του Ιράν για να διατηρήσει του ρυθμού ανάπτυξή του. Ο πειρασμό των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στο κτύπημα για να φέρουν σε δύσκολη κατάσταση και την Κίνα είναι μεγάλο. Από σήμερα οι Ιρανοί, σύμφωνα με πληροφορίε, έχουν αναπτύξει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400, τα οποία παρέδωσε η Μόσχα στην Τεχεράνη κατά προτεραιότητα. Τα συστήματα αυτά τα χειρίζονται Ρώσοι χειριστέ, καθώ είναι αδύνατον για του Ιρανού να μάθουν να τα αξιοποιούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ο ίδιο ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε το Ιράν για την παρουσία τεσσάρων Ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών F-35 στον Περσικό κόλπο. Κριθήκε ότι για να βρίσκονται τα μαχητικά στον κόλπο, σημαίνει πω ήταν καθοδόν προ το Ιράν για να πραγματοποιήσουν πλήγματα. Το Ιράν έθεσε σε τιμότητα του εκατοντάδε πυράβλου που έχει μεταφέρει στα δυτικά σύνορά του για να πλήξει Σαν το Ισραήλ και τι υποδομέ του. Λίγο αργότερα αναφέρθηκε ότι τα μαχητικά είχαν επιστρέψει στο Ισραήλ. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προκαλέσει μέγιστε καταστροφέ στο Ιράν. Αυτό που δεν ξέρει κανεί είναι αν μέσα σε αυτέ θα συμπεριληφθούν οι ιρανικέ πυρηνικέ εγκαταστάσει, οι ενεργειακέ εγκαταστάσει και οι πετρελαϊκέ εγκαταστάσει. Η ρωσική ανακατάληψη του χωριού Μπούχοφγκα στο Κούσκ ήταν μια πραγματική πανολεθρία για του Ουκρανού, που βλέπουν μετά τον Ντον Πά να χάνουν έδαφο και στη Ρωσική επαρχία, στην οποία εισέβαλαν με τι καλύτερε δυνάμει και τι ευρετρίε του, με σκοπό να πιέσουν σε διαπραγματεύσει στη Μόσχα. Όμω η Ρωσία όχι μόνο δεν αδυνάτησε την πίεση στον Ντον Πά, αλλά πλέον ξεκίνησε να εκδιώχνει του Ουκρανού από την επαρχία σταδιακά. Η επίθεση των Ρώσων πεζών αυτών τη 155η ταξιαρχία ήταν σαρωτική και οι Ουκρανοί αποχώρησαν κακήν κακώ, αφήνοντα πίσω 35 Ουκρανού νεκρού και δεκάδε να έχουν εχμαλωτιστεί. Το χωριό είχε περικυκλωθεί και του δόθηκε αρχικά η δυνατότητα να παραδοθούν ή να αποχωρήσουν, αλλά οι εντολέ από το Κίεβο ήταν ξεκάθαρε, ούτε βήμα πίσω και αυτό σήμαινε την αρχή τη ρωσική εφόδου. Οι Ουκρανοί όλμοι, ντρόουν, FPV, αντιερματικά όπλα και πολυβολισμοί σάρωναν τα πάντα καθώ δεν ήθελαν να παραδώσουν το χωριό. Αλλά οι πεζοναύτε με έφοδο και μάχη σπίτι-σπίτι του δημιουργούσαν μεγάλε απώλειε με αποτέλεσμα να παραδοθούν όσοι είχαν απομείνει. Στα Ουκρανικά στρατεύματα, εκτό από Ουκρανού, από δύο ταξερχείε ήταν και Πολωνίοι μισθοφόροι. Οι Ρώσοι μετά τη μεγάλη στρατηγική νίκη στο Βούλενταν προωθούνται βόρεια προ την Ποκόγια η οποία είναι το τελευταίο εμπόδιο για να επιτεθούν στο Κουράκοβο από την νότια κατεύθυνση αλλά και για να μπουν στην περιφέρεια τη Ζαπορίζια από τα ανατολικά. Οι Βρετανοί είναι σίγουροι ότι τι επόμενε εβδομάδε οι Ρώσοι θα επιτεθούν στην περιφέρεια τη Ζαπορίζια αφού πρώτα καταλάβουν το Κουράκοβο για να επεκτείνουν τι γραμμέ ανεφοδιασμού προ τα δυτικά. Ταυτόχρονα όμως εταιροί, η ρωσική ομάδα στρατιωτικών δυνάμεων προελάβει προς το Κουράκοβο από τα Ανατολικά. Συγκεκριμένα οι Ουκρανοί βλέποντα τη ματαιότητα τη διατηρήση του Κόρνια και τη Κουρκχόβκα λίγο έξω από το Κουράκοβο και υπό τον κίνδυνο να περικυκλωθούν, άρχισαν να υποχωρούν πίσω από τον ποταμό Βόλτσια. Οι ρωσικέ δυνάμει δεν έχασαν χρόνο μετά την κατάλαψη του Βούλενταρ και έχουν θέσει στόχο να καταλάβουν το Κουράκοβο τουλάχιστον μέχρι τι αρχέ Νοεμβρίου. Όταν αυτό συμβεί, θα μπορούν οι Ρώσοι να ελέγχουν πλήρω όλο τον Νότιο Ντόνπα και με την επικείμενη κατάληψη και των Τόρετσκ και Τσαζιβιάρ θα ελέγχουν και το κεντρικό Ντόνπα. Μετά θα απομένει μόνο το Ποροκρόφσκ στα όρια του Ντόνπα με την περιφέρεια του Ντίνπερ και οι δίδυμε πόλει Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ στο βόρειο τμήμα τη επαρχία. Στην περιοχή του Κούρσκ, οι Ρωσικέ Ενέπλε Δυνάμει απόθυσαν του Ουκρανού Μεντβέζιε πέρα από τη συνοριακή γραμμή είναι μια σημαντική εξέλιξη, καθώ είναι η πρώτη φορά από τις αρχέ Αυγούστου που μέρο των Ουκρανικών δυνάμεων αναγκάζεται να επιστρέψει στο Ουκρανικό έδαφο. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στον Ντομπά καταδεικνύουν ποια είναι η κατάσταση των Ουκρανικών δυνάμεων, οι οποίε παρουσιάζουν σημάδια επερχόμενη κατάρρευση. Δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν στο Ισραήλ επιπλέον στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, αλλά και το γεγονός ότι σε ένα μήνα έχουν εκλογές, που μπορεί να επηρεαστούν εάν η κυβέρνηση Biden δώσει και άλλα δισεκατομμύρια δολάρια στο Κίεβο. Η κατάσταση έτσι γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Το Ουγγλένταρ, για του Ουκρανού Βούλενταρ, το πιο ισχυρό προπύργιο τη Ουκρανία, καταλήφθηκε από του Ρώσου, οι οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα Πρόσκοπτο ανεφοδιασμό από τη Μαριούπολη μέχρι τον Ντονέτσκ, καθώ απελευθερώθηκε η σιδηροδρομική γραμμή στο σύνολό τη. Η ύπαρξη του Κουράκοβο βορειότερα του Βούλενταρ δεν αποτελεί πρόβλημα παρά το γεγονό ότι θεωρείται αρκετά ισχυρό φρούριο. Στην πραγματικότητα, χρησιμεύε ω υποστηρικτικό προπύργιο του Βούλενταρ. Όμω από εκεί έχουν αποσυρθεί σημαντικέ δυνάμει, οι οποίε τάλθηκαν για την ενίσχυση του Τορέτσκ, του Τσάζιβιάρ, αλλά και των δυνάμεων που πραγματοποιούν την επίθεση στο Κούρσκ. Το κακό για του Ουκρανού είναι ότι πλέον οι Ρώσοι έχουν πολύ καλέ εφοδιαστικέ γραμμέ για όλε τι δυνάμει του σε όλα τα μέτωπα τη Ανατολική Ουκρανία. Με λίγα λόγια, πίσω από κάθε ρωσική μονάδα βρίσκεται πλέον ενσωματωμένο ρωσικό έδαφο. Θα αυξηθεί πάρα πολύ ο ανεφοδιασμό και των ρωσικών δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Αναμένεται μεγάλη αύξηση των επιθετικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια αυτή. Η επιλέκτη ουκρανική 72η ταξιαρχία που υπερασπίστηκε την πόλη του Βούλενταρ εξαφανίστηκε με 92% απώλειε, ενώ μόνο το 8% βγήκε έξω. Οι Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιήσαν ευνηδιαστική προέλαση για 20 χιλιόμετρα δυτικά του Βούλενταρ καταλαμβάνοντας τον οικισμό Ζολουτά Νίβα, πλησιάζοντας πολύ κοντά στη Βελικά Γιανοβοσέλκα, η οποία ήταν το σημείο έναρξης της Ουκρανικής αντεπίθεσης του καλοκαιριού του 2023. Μια αντεπίθεση η οποία συνετρίβει στο ραμποτίνο αναλώνοντα σημαντικέ και καλά εκπαιδευμένε ουκρανικέ εφεδρίες και έκτοτε οι Ρώσοι έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα τα μέτωπα, διαθέτοντα υπεροπλία σε προσωπικό, όπλα και πυρομαχικά. Είναι μια εξέλιξη την οποία δεν την περίμεναν στο Κίεβο, καθώ επιχειρούσαν να δημιουργήσουν αμυντικέ γραμμέ δυτικά του Βούλενταρ. Φαίνεται πω οι Ρώσοι πήραν την απόφαση να χτυπήσουν άμεσα πριν προλάβουν να δημιουργηθούν αμυντικέ οχυρώσει. Από αυτό το σημείο είναι εκτεθειμένη η ανατολική πλευρά των Ουκρανικών δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Οι Ουκρανοί θεωρούσαν ότι μετά το βούλενταρ οι Ρώσοι θα κατευθύνονταν από τα νότια στο Κουράκοβο και στο Ποκρόσκ, αλλά η Μόσχα θεωρεί ότι οι δύο αυτέ πόλει μπορούν να καταληφθούν από τι υπάρχουσε δυνάμει του κεντρικού Ντομπά πιστεύουν ότι έχουν μια μοναδική ευκαιρία να διασπάσουν την Ουκρανική αμυντική διάταξη μέσα στη Ζαπορίζια και να φτάσουν με σχετική ευκολία πολύ κοντά στην ομώνυμη πρωτεύουσα. Είναι μια τακτική που εφαρμόζει και μετά την νίκη στην Αβίτκα, Ο 20χρονος YouTuber Jack Doherty διέλυσε μια μακλάρεν αξίας 200.000 δολαρίων ενώ έκανε live streaming. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, αν και οδηγούσε υποβροχή, ο 20χρονος κοιτούσε το κινητό του τηλέφωνο με αποτέλεσμα όταν έχασε τον έλεγχο του supercar που οδηγούσε αυτό να καταλήξει στις προστατευτικές μπαρδιέρες και να υποστεί σημαντικές ζημιές. Στο βίντεο ακούγονται στη συνέχεια οι φωνές πόνου του συνοδείγου του 20χρονου YouTuber μετά το ατύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Μαϊάμι το πρωί του Σαββάτου. Όταν δεοντόχερτη κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, ήταν απογοητευμένο από το θέαμα. «Όλα τα χρήματα μου πήγαν χαμένα», ακούγεται να λέει ο 20χρονος. Σύμφωνα με ιστοσελίδα, το ατύχημα του YouTuber ήταν σε live streaming περίπου 185.000 άτομα. αν θέλουμε να σκοτώσουμε κάπως όχι και τόσο γόνιμα το χρόνο μας, θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε στην εφαρμογή του ημερολογίου στο κινητό μας και να αναζητήσουμε το έτος 1852. Εκεί θα παρατηρήσουμε ότι ο Οκτώβριος αυτού του έτους είναι κατά 10 μέρες πιο λυψό. Για ποιο λόγο όμως συνέβη αυτό πατώντας από τις 4 Οκτωβρίου του 1852 το κινητό σας θα σας πετάξει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ το μεσοδιάστημα των 10-11 ημερών δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει διότι η Καθολική Εκκλησία έκανε τη μετάβαση από το Ιουλιανό ημερολόγιο στο Γρηγοριανό. Αν και τα δύο ημερολόγια προσθέτουν μία ημέρα στο ημερολόγιο μία φορά κάθε τετραετία, το γρηγοριανό ημερολόγιο δεν το κάνει εάν το έτος διαιρείται με το 400ο. Μπορεί να μην φαίνεται μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο ημερολόγια, όμως αυτή η αλλαγή έγινε λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1935. Αυτή ήταν η αφορμή να ξεσπάσει εμφύλια διαμάχη στο σώμα τη Ορθόδοξη Εκκλησίας με μια μερίδα Ορθοδόξων να κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο αποδέχτηκε στην εκκλησιαστική του ζωή το Γρηγοριανό Ημερολόγιο, ότι υποτάσσεται στι επιταγέ τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησίας. Τιμέ του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ακόμη και στα 250 δολάρια ανά βαρέλι, αν η Ιρανική παραγωγή δεχθεί πλήγμα από τα Ισραηλινά αντίπεινα και στη συνέχεια κλείσουν τα στενά του ορμού, εκτιμούν οι αναλυτέ. Το πρόβλημα είναι διπλό. Ένα πλήγμα στην βιομηχανία του Ιράν δεν θα σταματούσε μόνο την Ιρανική παραγωγή πετρελαίου, αλλά θα προκαλούσε και αλυσιδωτέ αντιδράσει που θα επέφεραν το κλείσιμο των στενών του ορμού, από όπου διέρχεται και το πετρέλαιο των υπόλοιπων χωρών του κόλπου. Ο φόβο είναι αν το Ιράν θα επιχειρήσει να κλείσει τα στενά του ορμού, τη σημαντικότερη πετρελαϊκή αρτηρία στον κόσμο, σε περίπτωση μια μεγάλη Ισραηλινή αεροπορική επιχείρηση στα δηληστήρια του Ισφαχάν ή στι πλατφόρμε μεταφορά πετρελαίου στον κόλπο. Η Bank of America προειδοποίησε το 2023 σε προηγούμενη κρίση ότι η τιμή του αργού πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα ύψη αν οι ροές μέσω των στενών σταματήσουν για μια σημαντική περίοδο. Παρακολουθήσατε το καθημερινό δελτίο του Πρόνιου TV. Καλή συνέχεια.